Βρισκόμαστε στο Τσιντάο για την πρώτη σύνοδο πολυεθνικών εταιριών. Αυτό το νέο φόρουμ φιλοδοξεί να γίνει πύλη εισόδου στην Κίνα για εκατοντάδες ξένες επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε αυτή την τεράστια αγορά. Οι πολυεθνικές εταιρείες εισήλθαν στην κινέζικη αγορά πριν από περίπου 40 χρόνια. Στο τέλος του 2018, στη χώρα δραστηριοποιούνταν περισσότερες από 950.000 εταιρείες, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις αγγίζουν τα 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Όμως η Κίνα πραγματοποιεί ένα νέο άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά και φιλοδοξεί να προσελκύσει και άλλες επενδύσεις. Αυτή η σύνοδος κορυφής στέλνει ένα καθαρό μήνυμα, ένα σήμα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η Κίνα θα συνεχίσει να ανοίγεται στον κόσμο. Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται συνεχώς. Νομίζω πως στη χώρα μας υπάρχουν πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πολιτικής του Προέδρου μας Xi Jinping. Στο φόρουμ συμμετέχουν εκπρόσωποι εμπορικών κολοσσών αλλά και κινέζικων εταιριών που επιθυμούν να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν πρωτοπόρα επιχειρηματικά σχέδια. Όμως για κάποιους επιχειρηματίες, αυτή η σύνοδος αποτελεί και μία ψήφο εμπιστοσύνης στην έννοια της παγκοσμιοποίησης. Το μήνυμα αυτού του φόρουμ είναι πως η επικοινωνία, η συνάντηση και η ανταλλαγή απόψεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Νομίζω ακόμη πως σε μια εποχή που τόσοι πολλοί πολεμούν την παγκοσμιοποίηση, εμείς που πιστεύουμε σε αυτή την ιδέα, πρέπει να βρισκόμαστε, να εργαζόμαστε και να διαμορφώνουμε τον κόσμο του αύριο. Η Boss δεν είναι νέα στην κινέζικη αγορά, καθώς ήρθε στη χώρα πριν από 110 χρόνια. Για την γερμανική εταιρεία, η Κίνα αποτελεί μια συνεχή πρόκληση που βοηθά την εταιρεία να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ναι, στις επενδύσεις στην Κίνα, διότι είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα στα αυτοκίνητα ή στις οικιακές συσκευές. Ακόμη, η Κίνα βοηθά τις πολυεθνικές να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, αφού πρόκειται για μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Η σύνοδος έχει την στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για τον ΟΗΕ, αυτό το φόρουμ στέλνει το μήνυμα πως το επιχειρηματικό κέρδος οφείλει να υπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων και να σέβεται το περιβάλλον. Η διάσκεψη κορυφής των πολυεθνικών εταιριών του Τσιντάο έχει μεγάλη σημασία και εξαιτίας των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ εξετάζουμε το πώς διασφαλίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. Όσον αφορά στις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, η Κίνα κινείται γρήγορα προς τη νέα οικονομία, ενώ επενδύει στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στην Κίνα ήδη κυκλοφορούν τα περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα. Κατά την τελετή λήξης της Συνόδου υπεγράφησαν 12 συμφωνίες για νέες συνεργασίες στους τομείς των κατασκευών, της τεχνητής νοημοσύνης και της υγειονομικής περίθαλψης. Το Τσιντάο θα φιλοξενεί σε ετήσια βάση την Σύνοδο των Πολυεθνικών Εταιριών. Η επιλογή μοιάζει ιδανική αφού είναι μία από τις πρώτες κινέζικες πόλεις που ανοίχτηκαν στον υπόλοιπο κόσμο. Το λιμάνι του Τσιντάο ιδρύθηκε το 1892 και σήμερα διαθέτει έναν από τους πιο προηγμένους αυτοματοποιημένους τερματικούς σταθμούς για τη μεταφορά αγαθών. Ο τερματικός σταθμός χρησιμοποιεί ενέργεια με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και φέρνει την Κίνα πιο κοντά στη Δύση. Έχουμε περισσότερους από 130 διεθνείς προορισμούς σε όλον τον κόσμο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ο όγκος των εμπορευμάτων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό σημαίνει πως ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ Κίνας και Ευρώπης βρίσκεται σταθερά σε ανωδική πορεία. Όμως το Τσιντάο δεν είναι μόνο ένας ιδανικός επιχειρηματικός προορισμός. Με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους, το Τσιντάο είναι μια ανοιχτή, μοντέρνα και δυναμική μητρόπολη με καλό κλίμα και πολλά αξιοθέατα.